Πάμε τώρα στον Ηλία Τσίπα από την Αίρα Πάτρας. Ηλία, να σου πω, αυτή τη Σλοβάκα Καλονή την είχες δει εσύ? Καλησπέρα. Πέτρο, καλησπέρα. Δεν την είχα δει, γιατί μόλις 4 Πάντως, να σου πω κάτι. Αντικειμενικά είναι πάρα πολύ όμορφη. Ναι, νομίζω ότι όλοι το λένε αυτό. Ναι. Παρά την δραστηριότητά της, την παράνομη, να πούμε ότι στα χέρια των αρχών από προχθές το βράδυ βρίσκεται μια επαγγελματίας απαταιώνισσα, η οποία ήταν 37 ετών, ονόματι Μαρία Τσελεκίκοβα από την Σλοβακία, η οποία στη χώρα της δήλωνε σύζυγος πλουσίου επιχειρηματία, δηλαδή στην Πρατισλάβα, από όπου ξεκίνησε την παράνομη δράση της, ξεγελώντας δεκάδες ανυποψίαστους πολίτες, ενώ στην χώρα μας δήλωνε πετυχημένη δικηγόρος. Η 37χρονη είχε αναγάγει την απατονιά σε επάγγελμα, με αποτέλεσμα για το χρονικό διάστημα που είχε βρεθεί στη χώρα μας να διαμένει μαζί με τον σκύλο, έτσι Πέτρο, για ξεκάρφωμα, σε διάφορα ξενοδοχεία, με την δικαιολογία πως τον λογαριασμό θα πλήρωνε ο πλούσιος σύντροφός της. Είναι ενδεικτικό ότι στο τελευταίο ξενοδοχείο που έμεινε και βρισκόταν στην άφακτο, ισχυρίστηκε ότι θα πλήρωνε τον λογαριασμό μέσω e-banking. Ναι. Στη συνέχεια όμως έστειλε στο ξενοδοχείο ένα email με ένα παραστατικό μεταφοράς 600 ευρώ που όμως αποδείχθηκε πλαστό. Mm-hmm. Σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για διάφορες απάτες στην Σλοβακία. Τελικά, Πέτρο, η δράση της σταμάτησε στην Κόρινθο, όπου προσπάθησε να παγιδέψει ένα ταξιτζή, αλλά εκείνος δεν πίστηκε, την πήρε με χαμπάρι, έκανε την καταγγελία στην αστυνομία, η οποία την συνέλαβε στο ξενοδοχείο της περιοχής όπου είχε διαμείνει. Μάλιστα. Λοιπόν, φοβερά αυτά τα πράγματα, έτσι, τα οποία έχουν συμβεί με αυτή την κυρία, η οποία το έπαιζε πλούσια, έτσι, πλούσια σύζυγος. Ναι, πλούσια σύζυγος στην χώρα της, ενώ στην χώρα μας το έπαιζε δικηγόρος. Το έπαιζε δικηγόρος. Περνούσε και η υπογειά της, γιατί ήταν, όπως το είπες, εντυπωσιακή σαν ιστορική εικόνα. Ναι, οπότε δεν πήγε το μυαλό κανενός, Ηλία μου, έτσι. Ακριβώς, όπως το λες. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.